κρέμα από καλαμποκάλευρα με καπνιστή γαλοπούλα, μανιτάρια και ντοματίνι. Κρέμα από καλαμποκάλευρο. Οι φίλοι μας και γείτονές μας Ιταλοί τη λένε πολέντα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να συνοδεύσεις μία πρωτεΐνη, αρκετά υγιεινός και πάρα πολύ νόστιμος. Και το φτιάχναμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο πάρα πολύ παλιά. Η παρασκευή του είναι εύκολη. Αυτό που θα χρειαστείς είναι καλής ποιότητας καλαμποκάλευρο, κατά προτίμηση λίγο πιο χοντρό, γιατί βγαίνει σε χοντρό και σε πιο αλεσμένο. Γάλα ή κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα ή γραβιέρα, καλό ανακάτεμα, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Σε μια κατσαρόλα λοιπόν, ζεσταίνεις το γάλα ή την κρέμα γάλακτος. Εμείς έχουμε βάλει γάλα γιατί θέλουμε να κόψουμε λίγο τα λιπαρά. Με το που ζεσταθεί το γάλα λίγο, θα ρίξουμε μέσα το καλαμποκάλευρο, συχνό ανακάτεμα. Δεν υπάρχει δοσολογία στο υγρό ή στο στερεό, πάει λίγο με το μάτι και μέσα σε 3 λεπτά θα έχετε την πιο ωραία κρέμα καλαμποκάλευρο που υπάρχει. Αν θέλετε, μπορείτε να αρωματίσετε με λίγο δεντρολίβανο. Θα ρίξω λοιπόν 2-3 φυλλαράκια από δεντρολίβανο που του πάνε πάρα πολύ, ή αν δεν έχετε δεντρολίβανο μπορείτε να αρωματίσετε με κάποιο άλλο μυρωδικό, ρίγανη, θυμάρι, βασιλικό, οτιδήποτε έχετε ξερό ή φρέσκο. Άρα λίγο δεντρολίβανο. Θα βάλουμε μέσα πολύ λίγο πράσινο ταμπάσκο. Θα βάλουμε λίγο τσιλί για να ανεβάσουμε την ένταση. Δεν θα βάλουμε σε αυτό το κομμάτι της συνταγής καθόλου αλάτι, γιατί θα βάλουμε την παρμεζάνα. Παρ' όλα αυτά θα βάλουμε αλάτι στο δεύτερο μέρος της συνταγής. Το γάλα έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Ρίχνουμε μέσα το καλαμποκάλευρο, ανακατεύουμε συνέχεια. Το καλαμποκάλευρο θα διωγγωθεί, θα διπλασιάσει τον όγκο, οπότε μην ρίξετε πάρα πολύ μέσα. Και ρίξτε σταδιακά τόσο όσο να καλύψει το γάλα. Δείτε πώς ρουφάει το καλαμποκάλευρο το γάλα. Με το που ξεκινήσει ο βρασμός, χαμηλώνεται το μάτι. Ανακατεύεται συνέχεια γιατί μπορεί να κολλήσει και να καεί πάρα πολύ εύκολα. Δείτε πόσο ωραία γίνεται η κρέμα. Και με το που τραβήξει το καλαμποκάλευρο όλο το υγρό, όλο το γάλα, κλείνετε το μάτι, ρίχνετε μέσα παρμεζάνα ή γραβιέρα, ανακατεύετε, δείτε πόσο ωραία έχει ψηθεί το καλαμποκάλευρο. Έχουμε την υγρασία που θέλουμε μέσα, την έχουμε αφήσει λίγο ρευστή. Αυτή όσο κρυώνει θα αρχίσει και θα σφίγγει. Και έχετε κάνει ένα σούπερ συνοδευτικό, διαφορετικό και πάρα πολύ νόστιμο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η καπνιστή γαλοπούλα μαζί με τα μανιτάρια και τα ντοματίνια. Παίρνουμε λοιπόν ένα τηγάνι, κόβουμε φρέσκο κρεμμύδι, χοντρά, ωραία, μεγάλα κομμάτια, κόβουμε ντοματίνια στη μέση. Όσο ζεσταίνεται το τηγάνι όλο αυτό. Και παίρνουμε ένα μανιτάρι πορτομπέλο και το κόβουμε και αυτό σε μεγάλα κομμάτια. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, έχουμε κόψει τα λαχανικά μας. Θα πάμε και θα βάλουμε λάδι στο τηγάνι. Θα αλατίσουμε το λάδι. Ωραίο θαλασσινό αλάτι. Πιπέρι στο λάδι. Και με το που ανέβει λίγο η θερμοκρασία θα κάνουμε ένα γρήγορο σοτάρισμα στα λαχανικά, τα μανιτάρια, τα ντοματίνια και το κρεμμύδι. Λίγο βούτυρο μέσα για τη γεύση. Λίγο βούτυρο στην κρέμα από καλαμποκάλευρο για να γυαλίσει. Το βούτυρο πάντα προσθέτει γεύση, ειδικά όταν χρησιμοποιείς ελαιόλαδο και βούτυρο, απογειώνεις τη γεύση τελείως.
Αφού σοτάρουμε και μαλακώσουν λίγο τα υλικά, θα πάμε και θα βάλουμε μέσα την καπνιστή γαλοπούλα από την εταιρεία Νίκας, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με ιστορία από το 1966, που πάντα έδινε έμφαση στα αγνά και φρέσκα υλικά. Έχει εξαιρετικά προϊόντα μέχρι και σήμερα. Η καπνιστή γαλοπούλα Νίκας που θα βάλω στη συνταγή είναι φτιαγμένη από ατόφια κομμάτια γαλοπούλας και διαλεχτά καρικεύματα. Έχει μόνο 2% λιπαρά, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, και είναι χωρίς γλουτένι. Θα τη βρείτε στα ράφια των ψυγείων συσκευασμένη και στους πάγκους των αλαντικών. Κόβω μεγάλα κομμάτια από την καπνιστή γαλοπούλα. Θα μου δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση και πολύ ωραίο καπνιστό άρωμα. Και αφού έχει μείνει 1-2 κομμάτια στον πάγκο, θα φάω και ένα κομμάτι. Φρέσκο φυγμάρι, σβήνω με λευκό κρασί, λίγο κρόκο γοζάνης, λίγο σαφράν μέσα και έχουμε την πρωτεΐνη μας, την καπνιστή γαλοπούλα με τα μανιτάρια, το κρεμμύδι, τα ντοματίνια, τον κρόκο γοζάνης. Έχουμε την κρέμα από το καλαμποκάλευρο. Θα πάρω λίγη κρέμα και θα ρίξω μέσα στο τηγάνι και θα με βοηθήσει να δέσω τη σάλτσα μου. Δείτε τι ωραία που η κρέμα μου δένει τη σάλτσα. Δείτε τι ωραία σάλτσα κάναμε. Τι ωραίο δέσιμο και γρήγορο. Κλείνω το μάτι και είμαι έτοιμος να στήσω πιάτο. Παίρνουμε λοιπόν το πιάτο μας, παίρνουμε ένα τσέρκι, το βάζουμε στη μέση του πιάτου, στείνουμε μέσα στο τσέρκι την πολέντα, για να κάτσει πρώτα η πολέντα κάτω από το τσέρκι. Το απλώνουμε. Από πάνω απλώνουμε την ωραία καπνιστή γαλοπούλα με τα μανιτάρια και τα ντοματίνια. Αφαιρούμε το τσέρκι. Στολίζουμε με λίγη φρέσκια ρίγανη. Και έχουμε ένα ωραίο, αρκετά υγιεινό πιάτο, χρησιμοποιώντας το καλαμποκάλευρο ως βάση και μία καταπληκτική καπνιστή γαλοπούλα.